Για συνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί. Παρασκευή λοιπόν σήμερα και η εκπομπή διασυνδεθείτε με τον Δημήτρη τον Τσιτσί, πιστή στο εβδομαδιάτικο ραντεβού. Δημήτρη Τσιτσί, καλημέρα. Καλή σου μέρα, κύριε Κίκονο. Να είστε καλά. Ακούμε τα νέα. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι θα πούμε σε αυτήν την εκπομπή είναι αναρτημένα άρθρα στο site σας, site μας career.youth.gr και επιχειρήτα.youth.gr. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την απασχόληση. Να πούμε ότι για θέση εργασία στο δημόσιο έχουμε δύο μεγάλες προκηρύξεις που αφορούν μόνιμο προσωπικό. Μια προκήρυξη είναι για 101 άτομα που θα δουλέψουν, θα εργαστούν στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Έχει ξεκινήσει από τις 13 του μηνός η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και θα λήξει 28 πρώτου του 2022. Μιλάμε για μηχανικούς, πληροφορικής, οικονομικές, επικοινωνίας, νομικής, κοινωνικές, πολιτικές, στρατηγικές, ανθρωπιστικές, επιστήμες διοίκησης, τουριστικές επιστήμες, επιστήμες ευρωπαϊκές και επιστήμες ναυτιλιακές. Άρα μιλάμε για άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η άλλη προκήρυξη που ξεκίνησε, είναι μεγάλη και ξεκίνησε χθες, 20 του μηνός, αφορά 1.468 άτομα μόνιμου προσωπικού σε διάφορους φορείς του δημοσίου. Σε ΟΤΑ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Διαδημοδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και άλλους φορείς. Μιλάμε, είναι η ημερομηνία καταληκτική μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου και αφορά και από φοιτητούς γυμνασίου και από φοιτητούς λυκείου και από φοιτητούς ΙΕΚ και που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Και από επιστήμες μιλάμε για μηχανικούς, πληροφορικής, οικονομικές, επικοινωνίας, νομική, υγείας, ζωής, περιβαλλοντικές, γεωπονικές, κοινωνικές, πολιτικές, θετικές, εκπαίδευσης, ανθρωπιστικές, ιατρικής, διοίκησης, τουριστικές, ευρωπαϊκές, δασικές επιστήμες, πληροφόρησης και ναυτιλιακές. Μιλάμε για πανεπιστημιακή τεχνολογική εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υποχρεωτική εκπαίδευση και μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου είναι ημερομηνία καταληκτική υποβολής αιτήσεων. Πάμε τώρα να δούμε απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Sure Flexible ABR που εδρεύει στην Κομοτηνή και δραστηριοποιείται στο κλάδο της EFCAM της συσκευασίας θέλει να εντάξει στο δυναμικό της ένα μηχανολόγο μηχανικό και ένα χημικό μηχανικό. Η εταιρεία Φιουάνιδη ΑΕ στη Δράμα ζητά έναν υπάλληλο λογιστηρίου. Η εταιρεία GISC, η σκανδιναβική εταιρεία που ασχολείται με διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι, μιλάμε για έχει θέσεις εργασίας στη Δράμα για μπουδιφτή και διάφορους πολιτές πλήρους απασχόλησης. Η ΑΛΒΕΚ, η γνωστή κατασκευαστική εταιρεία, η εταιρεία δομικών υλικών, στην Ξάνθη ζητάει έναν αποθηκάριο και έργα του τεχνίτες. Και επίσης η εταιρεία Thrace Plastics Pack, που είναι μέλος του ομίλου Πλαστικά Θράκης, ζητά έναν ηλεκτρολόγο βάρδιας. Στην Αλεξανδρούπολη, η ΓΙΣ πάλι ζητάει πολιτές. Και η Αλουμπίλ, που είναι στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για την παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, αναζητά μηχανικό συντήρησης για τη Ξάνθη. Η Β' Καυκάς ΑΕ έχει ανοιχτές θέσεις για ταμεία, οδηγό, υπάλληλο αποθήκης. Και τεχνική εταιρεία στην Ξάνθη αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό, πολιτικό μηχανικό. Πάμε τώρα σε θέσεις εργασίας στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης που έχουμε δύο θέσεις μηχανικών σε διάφορα ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης και την Ξάνθη με καταληκτική ημερομηνία είναι 4 Φεβρουαρίου. Και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας έχει για διάφορα έργα που υλοποιεί, έχει ζητάει άτομα, τρία άτομα, πτυχίο πανεπιστημίου, περιβαλλοντικές
και δασικές επιστήμες. Μερικά από τα άτομα αυτά είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επίσης, έχουμε ένα προεδρικό στο προεδρικό για διδακτικό προσωπικό το Διεθνές Πανεπιστήμιο με το προεδρικό διάταγμα 407 του 80 στο Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Μέχρι 28 Ιανουαρίου είναι ημερομηνία καταληκτική. Πάμε τώρα στην κατάρτιση να πούμε ότι ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα IPO Talent που ζητάει την αναφέρεται για την προσέλκυση νέων ταλαντούχων μηχανικών με σκοπό να συμβάλλει στην προσπάθεια ανάσχεσης του brain drain, δηλαδή της εκρωής ανθρωπίνου δυναμικού νεαρής ηλικίας και υψηλών προσόδων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, διπλωματούχους μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς και πτυχιούχους ηλεκτρονικής με μεταπτυχιακό τίτλο και με ελάχιστη προϋπηρεσία 2 έτη. Μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου αυτό το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Τώρα να πούμε, οι Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων αναζητούν άτομα για συμμετοχή σε επιδοτούμενα εθελοντικά προγράμματα στην Ιταλία την άνοιξη του 2022. Αυτά τα προγράμματα είναι, το πρόγραμμα είναι European Solidarity Corps, που σου καλύπτει τη διαμονή, τη διατροφή, την ασφάλεια, την μετακίνηση και σου δίνει ένα λεγόμενο pocket money 60 με 100 ευρώ ανάλογα με τη χώρα. Αυτά τα άτομα επιδοτούμενες εθελοντικές εργασίες, αυτές οι θέσεις είναι μέχρι τις 1 Μαρτίου ανοιχτές. Και επίσης οι Ενωμένες Κοινωνίες Ολοκανίων αναζητούν άτομα για επιδοτούμενη εθελοντική υπηρεσία μέχρι για τη Βόρεια Ιρλανδία. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 17 Φεβρουαρίου. Πάμε στην εκπαίδευση να πούμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που έχει τίτλο Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευθειών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει τις εξής ειδικότητες: ΕΦΗ, Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι επιθυμούν. Το Ιερά Σύνοδο της Ελλάδας Εκκλησίας προσφέρει 80 υποτροφίες σε Έλληνες κληρικούς και υποσχεδιακούς κληρικούς ή λαϊκούς για μεταπτυχιακές σπουδές στη θεολογία σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Να πάμε τώρα στην ενημέρωση, να πούμε ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι είχαμε ανεργία τον Νοέμβριο 13,3%. Επίσης να πούμε ότι η εμφάνιση αθλητικό πρόσωπο κατά 133.082 θέσεις μισθωτής απασχόλησης για το 2021 η πλατφόρμα Εργάνη, εκεί που ουσιαστικά δηλώνεται η απασχόληση των ατόμων ή η απόλυση των ατόμων. Είχαμε λοιπόν το 2021 εκατθετικό θετικό πρόσημο στις προσλήψεις και στις αποχωρήσεις 133.082 άτομα. Να πούμε ότι στις 25 και 26 Ιανουαρίου του 2022 θα διοργανωθεί από την Πρεσβεία του Καναδά μια διαδικτυακή ημερίδα με το Choose Excellence Studying Canada. Όσοι θέλουν να σπουδάσουν μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό επίπεδο στον Καναδά, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Καναδά, μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Να πούμε επίσης ότι η Walkathon, η πλατφόρμα που προσφέρει διαρκώς νέες και ανταποκρινόμενες σε κάτω συνθήκες λύσεις στελέχωσης της φιλοξενίας και στην εστίαση, φέρνει τις πρώτες υπηρετικές ξενοδοχειακές ημέρες καριέρας που θα γίνει 27 και 28 Ιανουαρίου διαδικτυακά και 10 Φεβρουαρίου διαζώσεις στο Αθηναϊς Cultural Center στην Αθήνα. Στη διαβίωμά της να πούμε ότι άνοιξε και ο 14ος κύκλος του Regeneration, είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά είναι δωρεάν και σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις σεμινάρια για την επαγγελματική σου ανάπτυξη και παράλληλα υπάρχουν πελάτες στο Regeneration, στην ακαδημία αυτή, με εταιρείες που ουσιαστικά να γίνει η
η διασταύρωση των αυτών των ετούτων που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Regeneration με τις εταιρείες. Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου είναι ανοιχτή η αίτηση αυτή. Και επίσης να πούμε ότι θα είναι άλλο πρόγραμμα, το Regeneration Academy on Web Apps, Applications, UI, UX Design and Development, που έχει ουσιαστικά powered, που έχει γίνει από τη Microsoft, μέχρι τις 1 Φεβρουαρίου όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Να πούμε ότι οι μισές ελληνικές startups ξεκινούν με κεφάλαιο μικρότερο των 10.000 ευρώ. Αυτό έβγαλε μια έρευνα που έγινε για τις startups. Επίσης το 26,6% των νεοφυείων εταιριών της χώρας κάνει το επιχειρηματικό του ντεμπούτο με αρχικό κεφάλαιο στις τάξεις των 10.000 έως 50.000 ευρώ. Επίσης να πούμε ότι η Διανόησης έκανε έρευνα και για πόσοι είναι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα. Να πούμε ότι στις 22 Ιανουαρίου του 2022 μέσω του διαδικτύου πραγματοποιείται η εκδήλωση «Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που την υποστηρίζουν». Να πούμε επίσης ότι περνώντας έτσι στην καινοτομία ότι η θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΦΕΑ και το Εθνικό Επιμελητηρικό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικείων Επιχειρηματιών ανακοινώνει πρόσκληση startups για να μπουν σε αυτή τη θερμοκοιτίδα. Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Και να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα Testing 4 ΑΓ της Bayer καλεί τους επιστήμονες και ερευνητές να υποβάλουν στην εταιρεία καινοτόμες ιδέες σχετικά με τη φυτοπροστασία για περαιτέρω διευρεύτηση. Οι ερευνητές και τα ιδρύματα διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτή η προκήρυξη είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Μαρτίου. Και κλείνοντας με τους διαγωνισμούς στην καινοτομία, έχουμε αιτήσεις για πολλή αιτήσεων στο Venture Garden Αθήνα. Μέχρι τις 17, είναι ο 17ος κύκλος του επιταχυτή επιχειρηματικών ιδεών. Μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση. Κλείνοντας, να πούμε την φράση της ημέρας που την είπε ο Γιώργος Εφέρης, Έλληνας ποιητής, 1900-1971. Η σοβαρότητα και η πολιτική είναι δύο πράγματα τελεία ξεχωρισμένα. Ανανεώνω το ραντεβού μας την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά. Διασυνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί.